Σήμερα αγωνιζόμαστε, παλεύουμε, διεκδικούμε για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα των τεμπών, για να αποδοθούν όλες οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες που οδήγησαν στη σύγκρουση, στην έκρηξη και στον αθώο χαμό 57 ανθρώπινων ψυχών, τα περισσότερα παιδιά μας. Αγωνιζόμαστε για αυξήσεις σε μισθούς, μεροκάματα, συντάξεις, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για εργασιακά δικαιώματα. Πλήρη δικαιώματα, εργασία, πλήρη και σταθερή, αορίστου χρόνου για όλους τους εργαζόμενους του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Αγωνιζόμαστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής για τους Έλληνες αγρότες, για εγγυημένες κατώτερες τιμές, για ικανοποίηση όλων των αιτημάτων τους ενάντια στην ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τους ξεκλειρίζει από τα χωράφια τους. Παλεύουμε για να καταργηθεί ο φορολογιστικός νόμος της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίστηκε με την ανοχή των άλλων κομμάτων και που γονατίζει τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, εμπόρους, επιστήμονες της πόλης και στα χωριά, και κλείνει συνεχώς τα μαγαζιά. Να σταματήσουν εδώ και τώρα οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας αλλά και επαγγελματικής στέγης. Παλεύουμε για δημόσια δωρεάν υγεία, για κάλυψη όλων των αναγκών των νοσοκομείων με γιατρούς, με μαζικές προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, άλλου βοηθητικού προσωπικού. Αγωνιζόμαστε για να αποσυρθεί το κατάπτυστο νομοσχέδιο που ιδιωτικοποιεί τα δημόσια πανεπιστήμια, που επιβάλλει ουσιαστικά να χώνει όλο και βαθύτερα στην τσέπη το χέρι η εργατική λαϊκή οικογένεια για να σπουδάσει τα παιδιά της. Αγωνιζόμαστε ενάντια σε όλες τις πολεμικές δαπάνες που γίνονται για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπλέκουν τη χώρα μας στέλνοντας φρεγάτες με επιτελείο εδώ από τη Λάρισα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέλνουν φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα, σε άλλες θάλασσες εκτός συνόρων μακριά τις ένοπλες δυνάμεις μας, για τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Είμαστε όλοι ενωμένοι, εργάτες, αγρότες, επαγγελματίες, φοιτητές, μαθητές, σε αυτό τον αγώνα. Συνεχίζουμε με πανελλαδικό μέτωπο αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής για ριζοσπαστικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία, για ικανοποίηση όλων των αιτημάτων των εργαζομένων, για να ανοίξει ο δρόμος για μια πραγματική πρόοδο και ελευθερία για τους εργαζόμενους και το λαό μας.